Cuando se tiene una razón para amar intensamente, se descubre. Ροζαλίντα. Ένοχα μυστικά, ίντριγκες, πάθη. Η μητέρα που ήταν στη φυλακή για ένα φόνο που ποτέ δεν έκανε και που ψάχνει την κόρη. Η κόρη που νομίζει 20 χρόνια ότι η θεία είναι μάνα της και ο γιος που τελικά μαθαίνει ότι η υπερέτριά του είναι η γυναίκα που τον γέννησε. Μπερδευτήκατε? Όλα αυτά διαδραματίζονται στο Ακαπούλκο και η Ροζαλίντα είναι το κορίτσι που δουλεύει στο Ανθοπολείο και ερωτεύεται ξαφνικά τον πιανίστα Φερνάντο Χωσέ. Έχω κουραστεί να ανακατεύονται όλοι στη ζωή μου. Πόσο μάλλον αυτή η γυναίκα! Μην της μιλάς έτσι, δεν έχεις αυτό το δικαίωμα! Γιατί όχι, γιατί! Γιατί αυτή η γυναίκα, η Βερόνικα, είναι η μητέρα σου. Θα παντρευτούν παρά τα εμπόδια. Θα κάνουν ένα παιδί, αλλά θα χωρίσουν μόλις αποκαλυφθεί ότι η μητέρα της Ροζαλίντα είχε δολοφονήσει τον πατέρα του Φερνάντο Χωσέ. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Η αλήθεια όμως θα αποκαλυφθεί. Αυτό τον άχρηστο το σκότωσε η Βαλέρια μόνη της. Είσαι ένας δειλός! Όχι μόνο επειδή χάρη σε μένα άρχισες να ζεις σαν άνθρωπος και δεν το εκτίμησες, μα και γιατί με πρόδωσες, επειδή... γιατί τέτοιος είσαι! Ένας μισοπεινασμένος κακομοίρης είσαι! Το κοινό αγωνιά. Θα γίνει το θαύμα της αγάπης. Η Ροζαλίντα και ο Φερνάντο Χωσέ θα ξαναέρθουν κοντά. Εσύ η γυναίκα που αγάπησα περισσότερο και αυτή που θα αγαπώ. Πάντα, Ροζαλίντα, πάντα. Cuando tengas ganas de pensar en Dios, mira el universo. Οι δακρύβρεχτες καθημερινές ιστορίες της Μιλάγκρος άγγιξαν τους τηλεθεατές. Η αποκάλυψη ενός μεγάλου μυστικού και άλλων πολλών που θα γεννηθούν, καθώς τα επεισόδια πολλαπλασιάζονται. Τι la carita, mamá. Los ojitos le brillaban cuando lo tuvo en sus brazos. Sí. Bueno, de algún modo esa criatura le va a hacer revivir. Έρωτες και προδοσίες. Οι πρωταγωνιστές ψάχνουν για την αληθινή αγάπη. Τα εμπόδια και τα διέξοδα που τελικά ξεπερνιούνται με την κόρη του πλούσιο γεωκτήμονα να παντρεύεται τελικά τον φτωχό Αντριάνο. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Τα ερωτικά μπερδέματα δεν έχουν τελειωμό για τη Ρούμπι. Η ωραία της γειτονιά στην πόλη του Μεξικό έχει δύο αγάπες στη ζωή της, τον Έκτορ και τον Αλεχάνδρο. Γιατί γύρισες τον Αλεχάνδρο? Μου είπες πως δεν νιώθεις τίποτα για αυτόν και πως δεν τον αγαπάς. Νομίζω πως δεν έχεις κανένα δικαίωμα να με κατακρίνεις. Απάντησέ μου, Ρουμπί. Δικαιούμαι να ξέρω, αγαπάς αυτόν ή αγαπάς εμένα? Δεν θα το μετανιώσεις που είμαστε πάλι μαζί. Καθημερινά διλήμματα για αγάπες που φεύγουν και έρχονται. Φιλοδοξίες για μια πλούσια ζωή. Σκοτεινά παιχνίδια, ίντρικες και οικογενειακές συγκρούσεις συνθέτουν την επιτυχημένη συνταγή της μεξικάνικης σειράς που καθυλώνει τους τηλεθεατές από το πρώτο λεπτό. Έκτορ, άνοιξε την πόρτα! Βγες έξω, γουρούνι! Κι αν είσαι άντρας, πες μου κατά πρόσωπο πως η Ρουμπί έγινε γυναίκα σου! Θα ζεις άνετα, γιατί ο Έκτορ και εγώ θα πληρώνουμε όλους τους λογαριασμούς αυτού του σπιτιού. Ορίστε, μαμά. Φύγε, Ρουμπί. Δεν σε θεωρώ πια κόρη μου. Για μένα είναι σαν να έχεις πεθάνει. Τι μάνα, γιατί ήταν τόσο σκληρή με την κόρη της? Έγινε έτσι. Επειδή ερωτεύτηκε έναν που είχε λεφτά. Ναι, γιατί το θεώρησε προφανώς ότι είναι σαν να την εξαγόρασε ο αγαπητικός. Μήπως την εξαγόρασε? Κοίτα, δεν το έχω δει εκείνο το επεισόδιο συγκεκριμένα. Αλλά από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, μάλλον κάτι τέτοιο έχει γίνει, Ελένη, και η μάνα έγινε έξαλλη με αυτό. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Τη Μαρία την άσχημη, γιατί δεν την βάλατε? Ελένη, έρχεται τώρα η Μαρία η άσχημη. Πόσα μέρη κάνατε? Τρία, Ελένη μου. Και βάλαμε. Ελένη, πρόσεξε. Όχι, Ελένη, βρες λίγο χρόνο. Βρες λίγο χρόνο, Ελένη, πρόσεξε. Ήταν 25, κάναμε επιλογή τα 9 πιο πετυχημένα. 9, δηλαδή τόση ώρα πώς θα είδα? 3. 6 διαφορετικά μόνο έχω δει. Και άλλα 3 που θα δεις τώρα. Εγώ νόμιζα ότι έχω δει ήδη τώρα επεισόδια. Έχω δει σειρές, έχω δει πράγματα. Είχε τους διαλόγους, υπάρχουν έντονοι διάλογοι. Ναι. Υπάρχει suspense, υπάρχει δράση, έρωτας. Αφήνει τον έναν, φυλάει τον άλλον, αλλά είναι και με τους δύο. Δηλαδή, σε μπερδεύει αυτό. Και είναι και πολλά τα ονόματα. Όταν ακούς Χωσέ Αρμάντο Ντελασέλας Βέσπας Εγκαρσία, ακούς πως είναι 6 σειρά. Γεια σου, Ελένη μου. Σας παρακαλώ, όσοι ξέρετε από ξεμάτιασμα, σας παρακαλώ.